καλησπέρα σε όλους από το Χριστό της Ζωφριάς. 21η αγωνιστή για τον δεύτερο όμιλο, για τον πρώτο όμιλο της Development 2. Η Ρεάλ Μαδρίτη στη δεύτερη θέση, το 16-3. Φιλοξενεί το τρίτο φύλλο στην έκθεση αυτό, στο 17 το ρεκόρ του. Τελευταία αγωνιστική η ομαδάρα του Τόνι Καμολίκη, Στέφανου Πουλιαμπή, Χριστόφορο Κουσιορή, ποιος άλλος είναι. Αυτή νομίζω είναι οι βασικοί πυλώνες. Νίκησε τον καμπιόν εθνικό στάρ 37-56 στο μπασκετάκι αρένα. Πρώτο τζαμπολ για εκείνους. Ενώ από την άλλη το τρίτο φύλλο νίκησε και αυτό την μπάσκετ κέση με 52-51. Και οι δύο ομάδες εντός στόχου, εντός της οκτάδας των play-off. Πήρε μάλιστα την δεύτερη θέση, μια νίκη πίσω από τους πρωτοπόρους Τρένζα. Από την άλλη, το τρίτο φύλλο, αν νικεί σήμερα, πάει στο 12-7 και σε βαθμί στις νίκες που τους Καζάμπι είναι στην τέταρτη θέση. Άστοιχες και οι δύο πρώτες επιθέσεις. Εφτάδα σήμερα για τη Ρεμάλ, 6 για το τρίτο φύλλο. Λυκόπουλος βάλα χαμηλά στον Πολύδωρο σου για 2, αστοχό. Τελευταία φορά τουλάχιστον εγώ είδα τον Αλέξανδρο, έχει κάνει απίστευτο μάτς στο Κάρβουνο και βάλει νομίζω καμιά δεκαριά συνεχόμενους στην αρχή του μάτς, κάτι τέτοιο. Εντάξει, νομίζω μιλάμε ούτως ή άλλως για πέφτει πολύ τέλεια για τη Ρεμάλ. Πας χαμηλά, Παπάς, το φάουλ είναι χαμηλά. Από τον Χριστόφορο τον Κουσιόρη, ο οποίος έχει σήμερα έρθει με ρετρό εμφάνιση μπασκετάκι All Star. Καστρίνιος σηκώθηκε για 2 και άνοιξε το σκορ του παιχνιδιού. Στον πρώτο γύρο το τρίτο φύλλο είχε νικήσει με 46-45. Από ό,τι βλέπω εδώ στα δευτέρια μου. Τελευταία φορά που το είδα, εγώ νομίζω είχε πάρει και τότε την νίκη στον Άγιο Νικόλα. Τριμποντάκι από τον Λυκόπουλο, απάντηση από την Εμάλ. Τελευταία φορά, όπως έλεγα, που είδα το τρίτο φύλλο, ήταν καλά στον καμπιόν εθνικό στάδιο στον πρώτο γύρο, τότε στον Άγιο Νικόλαο. Ωραία πάσα, άστοχος ο Παπάς. Του Σιωρίς Κοστρίνιος βάλω στο επιθετικό rebound, ούτε εκείνος. Άστοχο το τρίτο φύλλο, επιθετικό rebound, ακόμα ένα από τον Τακινίδη. Για τρεις το σουτ, το μεγάλο καμπύλι, αλλά άστοχο από τον Πανάγο. Και κάνει καλό μάτι το τρίτο φύλλο. Πάσει και κάνει τη δουλειά του στο τέλος, έχει βάλει κάτι τριμποντάκι από τις γωνίες και έχει καθαρίσει την νίκη. Από την άλλη, Ρεμάλ πρώτη φορά κάνω και πρώτη φορά κάνω και Στέφανο Κουλιαμπή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, το λέω και από εδώ. Ο δάσκαλος Στέφανος Κουλιαμπής. Όσο εγώ λέω τα δικά μου, κλέψιμο από το τρίτο φύλλο, η επίθεση ξανά για εκείνους. Για τρεις το σουτ. Μπάλα πίσω από το ταμπλό. Μετά την προσπάθεια του Κουτσονά. Και 3-2 παραμένει. Οπότε βλέπω έχει έρθει και ο Αδάκος. Σε διαδύο από τον Κουσιορή, άστοχο από τη γωνία, Καστρίνιο στο rebound, κατεβάζει και τρέχει ο Πανάγος. Ωραία πας χαμηλά, Καστρίνιος γύρισε, αλλά ας παίξει στην ραβέρσα, κάτι του λέει και ο Κουλιαμπής. Κάπως έτσι κυλάει το πρώτο τρίλεπτο, μόλις ένα φάουλ από τους γηπεδούχους, καθαρό το μάτς, Λουκοπουλός για 2, μέσα και αυτό. 5 πόντι από τον Αλεχάνδρο. Κουτσονάς. Πάνε μαστεί από τον Παπά, ο οποίος θα βυθιστεί προς τα μέσα. Θα αποδεχθεί την μπάλα, αλλά θα τη χάσει. Καλή άμυνα. Θα μιλά από τον Πολύδωρο.
Κόπουλος στέκεται για δύο αστοχή με ταμπλό, rebound ο Στέφανος ο Παπάς. Κουτσονάς ξέφυγε, διάβασε καλά την άμυνα, πέρασε προς τα μέσα, αλλά στόχισε. Run and gun γίνεται το μάτς, να φιλιώσει, στρέχει, κερδίσει το φαουλ ψηλά από τον Τσάνι Κιδί. Πρώτο φαουλ και το τρίτο φύλλο. Αναφορά από την baseline. Καλή άμυνα από τον Σάβα. Παρά στον Λουκόπουλο. Σημαίνει σαν να ζώνεις. Λευκολομένη, ωραία, πας χαμηλά, άστοχο. Το τελείωμα από τον Αυπλιώτη. Νάτος. Λιαμπής. Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα έχουμε blooper compilation με ποδοσφαιρικά τρίκ από τον Στεφανό. Δεν ξέρω γιατί. Κουζονάς για τρεις, άστοχος. Λοιπόν, επιθετικό ακόμα ένα, ο Παπάς, ο οποίος θα χάσει τη συνέχεια την κατοχή. Κατεβάζει ο Λουκόπουλος. Τον Καμολίκης απών σήμερα για την Δεμάλ. Λουκόπουλος συνεχίζει το βιολάκι του. Αυτά πόντι από τους Μαδριλένους, όλοι από τον Αλέξανδρο. Άστοχος ο Τσανικίδης. Τεσσάκια 46. Λουκόπουλος θα σηκωθεί για τρεις, θα αστοχίσει. Λέτης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει κατοχή στους Ροζ. Ωραία πάσα, Πανάγος δεν κατάφερε να περάσει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Αλέξανδρο. Καστρίνιος βγαίνει προς τα έξω. Παπάς κόβει, σουτ για δύο, άστοχο από τον ψηλό. Κόπουλος. Κουλιαμπής για τρεις ο Στέφανος. Μπάλα δεν του κλείνει το μάτι, έτοιμος ό,τι φαίνεται και ο Γαδάκος. Τσανικίδης για τρεις το σουτ, άστοχο από τον Κουτσονά. Ναι, ευκαιρία, Παπάς. Πάλα από τον Κουσιωρή. Αναφορά από την baseline. Καστρίνιος. Τσακίδης για τρεις, μέσα. Ανάσα μετά από πολύ ωραία το τρίτο φύλλο. Μπαίνει και αυτός στον χώρο. Ένα δίποντο έχει προηγουμένως ο Καστρίνιος. Και όποτε βλέπω πατούσε κιόλας, οπότε το σκορ πάει στο 7-4. Κουλιαμπής, Λουκόπουλος για τρεις, ο Αλέξανδρος μέσα και αυτό. Δύο τρίποντα και δύο δίποντα. Στα πρώτα 6 λεπτά. Στα πρώτα 7 λεπτά μάλλον. Άλλοι δεν βάζουν τόσο σε όλο το μάτσο. Ο Αλέξανδρος δεν θα ξεκινήσει με 10 ποντάκια. Καστρίνιος, δύσκολο το fadeaway. Άστοχο rebound για κύριος Λουκόπουλου. Μπαλά στον Αφλιώτη. Λίδωρος θα σκοθεί για δύο. Θα στοχίσει rebound ο Καστρίνιος. Τρία τα φάουλ της Ρεμάλ μέχρι στιγμής, μόλις ένα. Από το τριτοφύλλο καθαρό σχετικά το μάτς. Κουτσονάς παίρνει πλάτη τον Χριστόφορο, κερδίζει χώρο, σπάει την μπαλά έξω. Καστρίνιος θα δοκιμάσει το χέρι του και θα δικαιωθεί. Πρώτο τριποντάκι και για τους φιλοξενούμενους. Διαφορά στους δύο μετά από αρκετή ώρα, νομίζω είχε τρέξει ένα 7-0 σερί ο Λουκόπουλος, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια. Ωραία, προσπίση στην πάσα, ποδηματικό πικ, αλλά στο τελείωμα.
από τον Πολύδωρο. Μπάλα στον Πανάγο. Παπάς. Θα σκοθεί για τρεις ο Στέφανος. Θα στοχίσει ο Ναυπλιώτης. Παίρνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα. Ναυπλιώτης μέχρι μέσα. Κέρδισε τον Σάβα. Και τελείωσε και αυτή τη φάση. Τον σκοράρει πέραν του Λυκόπουλου. Για τη Ρεμάλ. Μια αμυντική κλέψιμο για τους προαναφερθεντές. Ο Λυκόπουλος πάει ωραία την μπάλα. Κουλιαμπής, Ναυπλιώτης. Γύρισε η άμυνα του φίλου. 15 δεύτερα στο ρολόι. Ωραία πάσα Κουλιαμπής από κοντά. Πρώτη πόντη για τον Στέφανο. Να που έγινε γι' αυτό. Να είμαι εγώ στη θέση που είμαι και να περιγράφω καλάθι του Στέφανου του Κουλιαμπή. Καστρίνιος. Πανάγος περνάει ένα από τα σκήνες, πάει την μπάλα έξω. Κανικίδης, ωραία. Πάει στο κόψιμο. Πανάγος, δύσκολο το σουτ. Πετυχαίνει το δοκάρι. 40 δεύτερα. Ο Κόπουλος, πολύ καλή και καθαρή άμυνα. Από τον Τσανικίδη. Μέσα Καλάκος, μέσα. Και ο Κιμτζογλου και τους υποδοχούς και τους φιλοξενούμενους αντίστοιχα. Κόπουλος. Μπάλα στον Αφλιώτη και από εκεί στον Κουλιαμπή. Καλή προσπίση από τον Στέφανο. Ωραία πάσα. 7 δεύτερα. Πολύδωρος για 3. Άστοχος λοιπόν ο Κουτσονάς. 15 δεύτερα όλα για τον τρίτο φύλλο. Πέντε δεύτερα για τρεις. Παντώνης άστοχος. Rebound από τη Ρεμάλ. Λουκόπουλος δεν θα δοκιμάσει. 13-7 σκορ πρώτης περιόδου. Συνέχεια στο μάτς. 13-7 επιμέρους σκορ πρώτης περιόδου. 10 πόντι από τον Αλέξανδρο, τον Λυκόπουλο. 10. Τώρα έχουμε λάθος σκορ. Λυκόπουλος για 3 άστοχος. Βάλα εκτός από τα χέρια της Ρεμάλ. 14 είναι το σκορ. 14 είναι. Φάουλ πάνω στον Φάουλ του Κουτσονά. Έγινε. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη. Πρώτη πόντη του τρίτου φύλου στην δεύτερη περίοδο. Yeah. 13-9. Καβάκος πάει την μπάλα έξω. Ναυπλιώτης για 3. Από την rebound ο Πανάγος. Ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο η ομάδα του Καστρίνιου. Ωραία πας χαμηλά. Την Τζόγλου. Γυρνάει μια ραβέρσα, αλλά στο χείρι θετικό rebound του Παπά. Πολλές δεύτερες ευκαιρίες μέχρι στιγμή για τον τρίτο φύλλο. Τριποντάκι εύστοχο, τους τιμωρεί ο Κουτσονάς και μειώνει τη διαφορά στον πόντο. 5 πόντι από τον Αντώνη και 13-12. Ο Κόπουλος πάλι με καραμπόλα σε εκείνον. Με βήματα. Κάπως έτσι λέτε πρώτο 1,5 λεπτό. Ένα φαουλ μόλις από τη Ρεμάλ. Θα
ξανά, θα σπάσει την μπάλα έξω. Ωραίο. Pick and pop, τριμποντάκι άστοχο από τον παπά. Μπάλα ξανά σε εκείνον. Ωραίο κόψιμο και καλάθι. Και να βάλει μπροστά το τρίτο φύλλο. Πάμε το σερί των φιλοξενούμενων στο πρώτο. Δίνει 7. Πολύ καλό ξεκίνημα. Η μπάλα χαμηλά. Εκτός. Τα χέρια του κουτσονά από ό,τι καταλαβαίνω. Λιαμπής για 3 ο Στέφανος. Θα στοχίσει rebound από τον Ετσανικίδη. Μάσκι και ο Καστρίνιος να ξαναπατήσει παρκέ. Κουτσονάς, ωραία πάσα, Πανάγος. Πω πω πω, τι καλαθάρα έβαλε τον τρίτο φύλλο. Time out, ηρεμάλ. Συνέχεια στο μάτς, 7-21 στο ρολόι. Μέχρι στιγμής, πολύ ανώτερο το τρίτο φύλλο. Μισό δίκαια μπροστά στο σκορ, 13-16. 9-0 του σερί τους. Το οποίο θα έχει σημαντική δυνατότητα να σπάσει τώρα. Δύο βολές για τον Πολύδωρο. Πρώτη πόντι και για τη Ρεμάλ μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού. 2-2. Τζόγλου και στο τριλάπτον Ελκόπουλη, μπάλα στον Καστρίνιο, ποιος προσπίτει το χαντόφ και αφήνει στον παπά. 8 δεύτερα για 3 ο Στέφανος με μεγάλη καμπύλη, άστοχος όμως. Λυκόπουλος Λιώτης, μπαλαστόν ψηλό. Ωραίο φούτορ, άστοχο το τελείωμα. Άνακος δεν καταφέρνει κάτι. Ξανεκίδης φεύγει. Καλή επιστροφή. Λάθος ξανά από τη Ρεμάλ. Κουτζονάς για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Πολύδωρο. Μπάλα στον Λουκόπουλο. Να φλέτης. Πολύδωρος λοπός. Θα αφήνει στον Αγαδάκο για 2 από το elbow. Θετικό rebound για τη Ρεμάλ. Καλάθι ούτε τώρα. Μάχης εκεί. Άστοχος όμως. Ο Ηλίας θα χρεωθεί και το χωσί, θα κάνει το φάουλ. Έχουμε τζαμπολ. Κατοχή παραμένει για την Ρεμάλ. 11 δεύτερα για την επίθεσή της. Κουλιαμπής. Λουκόπουλος, Σανικίδης στο μαρκαρισμά του. Οπα! Σύντομη διακοπή. Συνέχεια στο μάτς. Αυτά γίνονται μόνο όταν ο Στέφανος Κουλιαμπής βρίσκεται στο γήπεδο. Άλλη μια φορά γίνει στην ιστορία του μπασκετάκι εδώ και πόσα χρόνια στον Σπάρτακο. Αντέψε ποιος καθάρισε στη θέση μου. Τριμποντάκι από τον Λυκόπουλο. Το δεύτερο τριμποντάκι για εκείνον συνολικά φτάνει σε 12. Αλήθεια είναι ότι έχει συγχύσει μετά από αυτό το πρώτο πολύ καλό πεντάλεπτο. Καστίνος βγαίνει προς τα έξω, σηκώνεται για 3 από τη γωνία, αλλά στέκεται άτυχος. Λοιπόν, ο Κιμτζόγλου, ωραία προσπίση στην πάσα. Άστοχο το τελείωμα και από εκείνον. Κλείσει εναντίον ενός στον εμβολιασμό. Μπαλά στο δεξί φτερό, καλάθι από τον Αφλιωτή. Ξεκινάει να βρίσκει ρυθμό. Είναι μάλλον συν 4. Για εκείνους τώρα, 20-16 το σκορ. Θανικίδης ξεφύγει από τα δεξιά και έβαλε και το καλάθι. Αν δεν κάνω λάθος, όχι, είναι ο τέταρτος πόντος. Έχει βάλει και άλλους δύο στην πρώτη περίοδο. Θα
Νικήτης Πανάγος Παπάς με 2 μέχρι στιγμή για τον τερματοφύλακα. Από την άλλη, 5 ο Κουτσονάς, ο οποίος οδηγεί μέχρι στιγμή. Στο κόψιμο Κουλιαμπής με ένα φλότερ, καλάθι για τον Στέφανο. Κουλιαμπής 2, ένα φλότερ 2, Πολύδωρος 2 και Λουκόπουλος 3. Από την άλλη, σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά, 22-18, Κουτσονάς για 3 στο σουτ μέσα. Δεύτερο τριμποδάκι στην δεύτερη περίοδο για εκείνον. Κόπουλος, Κουλιαμπής, θα σπάσει την μπάλα έξω στον Αλέξανδρο, καλή άμυνα του τριτουφύλου πάνω του, δύσκολο step back, πίπτω σαν νικήδης. Θετικό το φάουλ. Στο σουτ, μέσα και αυτό. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο σε εισάρτημες επιθέσεις για το τρίτο φύλλο. Το φύλλο 24. Στους 5 πόντους πλέον ο Πανάγος. Να φλιώτης από τη γωνία, δεν θα απαντήσει, rebound ο Τσανικίδης. Τρεις, αυτό το σουτ από τους Έρος. Δίκη 21. Νομίζω σταθερά καλύτερη σε αυτό το δεκάλεπτο η φιλοξενούμενη. Βγάζουν και αυτή την άμυνα, η μπαλά στην γωνία, Κουτσονάς για 3. Άστοχος Καστρίνιος, επιθετικό και καλάθι από κοντά. 22-26. Πολύ μακριά από τον καλό τους αυτό. Η γηπεδούχη πάλι χαμηλά. Παρασκήν, φάουλ από τον Καστρινιό. Έξω η πρώτη. Μία στις δύο από τον Ηλία τον Πολύδωρο, ο οποίος θα περάσει και στον πάγκο. Μέσα ο Κουσιωρής. Ανάγος Ανικίδης θα πάρει ένα σκριν ξανά. Θα σπάσει την μπάλα στον Καστρίνιο. Κλειστή άμυνα Τζερεμάλη, μπάλα προς τα έξω. Τανικίδης αστοχή, μέχρι στιγμής νομίζω η Ρεμάλα έχει δώσει τα ελεύθερα σου, έχει κλείσει προς τα μέσα την άμυνα, έχουν μειώσει πολύ τις αποστάσεις με τον drive. Ο Κουτσονάς την έχει τιμωρήσει νομίζω δύο φορές μέχρι τώρα. Έχουν βάλει και αυτός ένα τριμποντάκι, ένα τριμποντάκι έχει βάλει και ο Πανάγος. 1-15. Κουσκορής, γιατίς χωρίς πολύ σκέψη ο αρχηγός. Κουτσονάς. Ξέφυγε, σηκώθηκε για 2 με μισολέα. Θα αστοχίσει rebound ο Αγαδάκος. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Λουκόπουλος ξέφυγε, στάθηκε αλλά αστόχησε. Τα ρίσκει στην μπαλά. Το 23-26 παραμένει. Κουτσονάς και αυτό. Τρίτο τρίποντο για τον Αντώνη Καυτός. Ποιο Καυτός, τι να πω δεν ξέρω. Σε εξαιρετική κατάσταση ο shooting guard του τρίτου φύλου. Κουσιωτής για 3, δεν θα απαντήσει. 16 δεύτερα, όλα για τους Ρόζ.
άμυνα πάνω στο του Αντώνη Λυκόπουλος. Προσπείτε από το κέντρο στο σουτ 23-29. Σκορ πρώτου μέρους. Συνέχεια στο μάτς 23-29. 13-7 επιμέρους σκορ πρώτης περίοδου. 12-10-12 μάλλον. Επιμέρους σκορ δεύτερης. Νομίζω μοιρασμένο μέχρι στιγμής το μάτς σε 2 δεκάλεπτα. Το πρώτο ανήκει στην Εμάλ, το δεύτερο στην ομάδα του Καστρινιού. Καλιά μου. Από τον Πανάγο. Τους χωρίς. Απλώτης ο Λόκος, θα σπάσει την μπαλά έξω. Μπαλά στον Κουλιαμπή. Τους χωρίς από πελίστε σκόνται στην εκπνοή, αλλά ασπαθεί. Συγκριτικά πιο εύστοχη. Συνολικά νομίζω στο πρώτο μέρος η φιλοξενούμενη. Αυτό νομίζω και είναι και η διαφορά που διαχωρίζει τις δύο ομάδες στο σκορ. Αυτό το φάρο το σουτάκι. Και φάρο τον Πανάγο πάνω στον Λυκόπουλο. Το τρίτο φίλο έχει βγει. Έχει βρει μάλλον με μεγαλύτερη συνέπεια το σουτάκι έξω από τα 6.75, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Κατ' Ρεμάλη μπάλα προς τα μέσα, καλάθι. Πρώτο για τον Αγαδάκο, πρώτο για το δεύτερο ημίχρονο. Πανάγος για δύο το σουτ μέσα. Η απάντηση γίνεται κατευθείαν. Καλό μάτσα από τον Πανάγο, θα είναι τους 7 πόντους. Διαφορά παραμένει υπέρ του φίλου, δύσκολη προς τον Λυκόπουλο. Άστοχη, rebound, επιθετικό. Άστοχο το τελείωμα, κόμμα ένα. Φάουλ από τον Καστρινιό. Πάνω στον Αγαδάκο, δύο βολές για τον πύργο της Ρεμάλ. Μέσα έμπρεπε. Μια στις δύο. Φάνε τους τρεις πόντους. Ο ψηλός. Δέκα δεύτερα. Τη Ρεμάλ, Λαφιώτης. Φλουδεράκι εύστοχο και αυτό. Μέτρα την ασίστη λέει ο Κουλιαμπής. Πρώτη πόντη και για την Αθλίτη. Μιώνουν στις 3 πόντους η ομάδα του Κουσκορή. Τζονάς. Ποδοσφαιρικό στοπ από τον Αθλιωτή. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει, μπαλά ξανά στον Στέφανο και από εκεί στον Λυκόπουλο. Κλείνουν τρεις παίχτες πάνω του. Πάρα από τον Πανάγο. Τρίτο φάουλ στο πρώτο, 2,5 λεπτό. Κάτι από το φίλο Κουλιαμπής, ωραία πάσα, καλή κυκλοφορία. Σουτ για τρεις από τον Αλέξανδρο. Υποδειγματική επίθεση. Τρίποντο για τον Λυκόπουλο, ο οποίος έχει ένα σε κάθε δεκάλεπτο. Καστρίνιος δύσκολο φενταγώει μέσα και αυτό. Βολεύτηκες και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Λυκόπουλος στον Κουσιορή. Σέντρα σούτ ήταν αυτό, άστοχος ο Πολύδωρος, καλά, δεύτερο χρόνο. Τις πέντε ψηλός. Δεν
και ένα παπάς έξω. Ο Κουτσονάγιος δεν το φίλο. Και 19 0-3 θα φάλει που θυμίζω. Πρίνιος προσπείται. Φέντε αγώ ξανά. Του αρέσει αυτή η κίνηση και συνεχίζει να ευτοχεί με αυτή. Δεν θέλει συνεχόμενη πόντζη από τον ψηλό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κουλιαμπής του Σουρίς Λουκόπουλος. Αυτό είναι πέναλτι και θα μπει. Δεύτερο κατά τον Αλέξανδρο. Το μάτς αποκτά ρυθμό ξαφνικά. Έχετε στα ίσια 35 όλα. Πανάγος Τσανχίδης του δίνει ασχή, περνάει ανάποδα. Εκείνος παλά χαμηλά στον Παπά. Κλέβει ο Λουκόπουλος. Φαλ. Ψηλά και έξυπνα από τον Κιντζόγλου. Έκοψε τον εφηλιασμό. Αλλά ολοκλήρωσε και τα φάλια τα οποία μπορεί να δώσει το δίτερο φιλό. Για μπισιά 3. Και πάνω το Καστρίνιος. Τσανικίδης. Καστρίνιος χωρίς πολλή σκέψη. Για 3 μέσα και αυτό. Αυτό είναι το λεγόμενο hit check που λένε και στο χωριό μου. Στα συνεχόμενη πόντι και το προβάδισμα ξανά για το τέτοιο φύλλο. Ωραία προσπίση Κόπουλος. Πάση κατάλαβε την πάσα και έκλεψε. Τώρα Πανάγος σε έξι να την πάει πίσω. Τσανικίδης την εύκολη δουλειά. Όλα εκτός. Αλλά γίνει γιατί είναι μάλλον μέσα. Και ο ίτερος ψηλός. Ο Σκολικόπουλος. Να φλιώτης. Καλά θα βοηθά. Πανάγος μέσα. Και αυτό τα βάζουν όλα και οι δύο ομάδες. Νομίζω διανύουμε το πιο παραγωγικό εξάρτητος αναμέτρησης. Μπαλά στον Αλέξανδρο. Σκρίνει ψηλά από τον Αγαδάκο. Για δύο ο Λουκόπουλος μέσα και αυτό. 39-42. Πανάγος με μεγάλη καμπύλη μέσα μπροστά στα υψωμένα χέρια του Αλέξανδρου του Λουκόπουλου. Δύο και 46. Πάλα χαμηλά είναι από δύο. Αγαδάκος βρίσκει χώρο και βάζει την μπάλα ξανά μέσα στο καλάθι. Χάει σκόρ νομίζω ότι είναι ο Λουκόπουλος εκεί και 9. Ο Αγαδάκος έχει 7. Άστοχος ο Κιντζόγλου. Θα ανεβάζω Κουλιαμπίση μπάλα στον Λουκόπουλο. 2-19. Λουκόπουλος ωραίο γύρω στεπ. Άστοχο το τελείωμα Καστρίνιος. Στο rebound. Μπάλα στον Παπά. Λέα με τον Κουσιωρή. Έκλεψε πέφτοντας μέχρι μέσα καθαρή άμυνα από την Τζόγλου. Τσανικίδης την Τζόγλου. Παπάς κινείται προς την weak side. Πανάγος αφήνει στον Καστρίνιο. 5-8 ξανά. Ας το αυτή τη φορά.
Το αρέσει να γίνει από το δεξιό μου. Αυτό λέω μέχρι στιγμής. Κουλιαμπής. Αθλέτης γυρνάει. Σπάει την μπάλα έξω στον Κουσιωρή. Για τρεις ο Χριστόφορος. Μπάλα εκτός καλοχή για τους Ρόζ. Έξω ο Κουσιωρής, μέσα πολύ δωρός για την Ρεμάλ. Ένα και 17. Καστρίνιος ξανάζει για 3, κοντά το σούτ. 1 και 10 στο ρολόι. Κανένα φαουλ μέχρι στιγμής από τη Ρεμάλ. 4 από το τρίτο φύλλο. Δεν έχουν φαουλ να δώσουν. Βέβαια δεν το έχει εκμεταλλευτεί και η Ρεμάλ. Λαμπιζέλη ο άστοχος. Μάχες εκεί για τα rebound. Φαουλ και βολές για τον Αγαδάκο. Έξω η προφή. Μέσα η δεύτερη. Αγαδάκο τους 8 πόντους. Αυτός και ο Λικόπουλος χάσει τώρα για την Ρεμάλ. Από την άλλη και μια γρήγορη βοηθία από Λίγνιο. 7 έχει ο Καστρίνιος και ο Πανάγος. Πανικίδης έξω στον Καστρίνιο. Από το τρίποντο. 36 δεύτερα. Η θεωρία λέει μια επίθεση μεγάλη για τη Ρεμάλ. Κάτι υπόλοιπα κατά το φιλό. Κουλιαμπής. Καλή στη γωνία. Καλή κυκλοφορία και καλά φωτοσία. Στοξομπολίδωρος. 15 δεύτερα όλα για τους Ρόζ. Τα νικήθης βιάστηκαν ο Μινεδό και τα πλήρωσαν. Τα εμάζει τα Ρεμάλ. Κουλιαμπή στα δικά του. 42-45. Επιστροφή με το timeout, 9,9 στο ρολόι. Συμπληρωμένα τα μαντικά του δεύτερου φίλου, δεν έχει το περιθώριο να κάνει φάουλ. Παλά στην γωνία, Κουλιαμπής για 3. Επιθετικό rebound, να φλούδεις ούτε εκείνος, Καστρίνιος καθαρίζει. Παραμένουν σε αυτούς και οι δυο, οι φιλοξενούμενοι. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Το ξεκινάει με φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Πολυδωρού. Το 19-16 ευνόριο σκορ της περίοδου, νομίζω το καλύτερο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Μέσα η δεύτερη, 43-45. Πανάγος. Κόπλος στο μακάρι ψηλά. Πάρα χαμηλά στον Καστρίνιο. Και από εκεί στον Παπά για τρεις ο Στέφανος. Μέσα. Σημαντικότατο τρίποντο κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Για το τριτοφύλλο το οποίο συνεχίζει να βρίσκει λύσεις από μακριά. Λουκόπουλος. Κουσιωρής. Ξανά στον Αλέξανδρο. Ο οποίος θα πάρει ένα σκριν, θα σκοθεί για 3, αλλά θα αστοχίσει. Κατά 3-48. Πανάγος. Παλά χαμηλά, καθήνως εκτομισμά της, πάει την μπάλα ξανά έξω στον Στέφανο. Μέσα και αυτό. Στέφανος Παπάς. Θα λέγα και στην αρχή του μάτς, αυτό είναι το ψωμάκι του. Κουλιαμπής, Λουκόπουλος προσθέτει την πάσα, κάνει split στην ζώνη, βρίσκει μόνο του το Κουσιωρή. Άστοχος όμως ο Χριστόφορος. Πολύδωρος μάχεται και τελειώνει τη φάση.
3 πόντοι μόνο από εκείνον για λογαριασμό της Ρεμάλ στο πρώτο δίλεπτο. 45-51. Τσανκίδης για πίσω πιέζει ψηλά και κλέβει. Μεγάλη πάση στον Αφλιώτη, ο οποίος είναι μόνο στο καλάθι και δεν θα λαθέψει. Η διαφορά στους 4. Τσανκίδης, Κουτσονάς και αυτός, άτυχος εδώ, rebound ο Κουλιαμπής. Μπάλα στον Λουκόπουλο. Κουσιορίζει για 3 ο Χριστόφορος από την γωνία. Αστόχησε rebound ο Καστρίνιος και συνεχίζουν να είναι συγκριτικά πιο αστοχοί από το τρίτο φύλλο του Μαδριλένη, τουλάχιστον από μακριά. Αλλαγές μέσα ξανά ο Κιμτζόγλου και ο Τσανικίδης. Είχε καλάθι από κοντά, ο Παπάς συνεχίζει το βιολί του. Κάνει τους 8 πόντους στο πρώτο τρίλεπτο του πιο σημαντικού δεκαλέπτου. Κοντά στις 10 η διαφορά, 47-55. Ξεκινήσει από τη γωνία. Αστοχή λοιπόν το Πανάγος, ζητάει αλλαγή. Ο Κατάκλου για να δείξει ένα στο παρκέ. Και θα γίνει. Σε αδερφό 53 το σκορ. Διαφωνώ. 55. Έχουμε φάουλ από τον Κουτσονά. Παπάς κατεβάζει 6-27 στο συν 6 το τριτοφύλλο. Προς πίσω από τον Στέφανο και αυτό και αυτό. Τρίτο. Time out. Η Ρεμάλ. Επιστρέφουμε το time out. 6 και 14. Στους 9 πόντους η διαφορά. Οι 9 πόντοι οι οποίοι έρχονται κατά μεγάλο ποσοστό από τον Στέφαν τον Παπά. Έξι και τέσσερα. Μαχριώτης. Κόπουλος, Κιλτζόγλου τον πιέζει ψηλά. Ο Κόπουλος για 3. Θετικό rebound. Ο Γαλάς δεν θα έρθει. Καθρίνιος καθαρίζει, φάουλ. Έτσι κουλιαμπής μέσα ο Κουσιορίς. Έχει μέσα νομίζω το momentum δείχνει ξεκάθαρα. Δεν το φύλλο. Νομίζω βέβαια υπάρχει άπλητος ακόμα. Υπενθυμίζω αν νικήσει το φύλλο πάει στις 12 νίκες. Ξεκινάει και γλυκοκοιτάζει την τετράδα. Πάω από τον Κιντζόγλου. Φορά από το πλάι. Σκορίς Αφλιώτης. Παλά στον Χριστόφορο. Και από εκεί χαμηλά στον Πολύδωρο. Όχι. Αγαδάκος είναι. Ποιος θα βάλει και την παλά στο καλάθι. Από εδώ και πέρα νομίζω πρέπει να κάνει διαχείριση. Το ρωτοφύλλο από την άλλη πρέπει να βγάλει άμυνες και να βάλει και εύκολα καλώθια η Ρεμάλ. Το δεύτερα. Παπάς. Αναφορά θα γίνει. Κουτσονάς. Πιέζεται ψηλά και κερδίζει το φάουλ.
από την Πολύδωρο. Τρία-τρία τα φάουλ. Ακριβώς 5 λεπτά για το φινάλε. Καστρίνιος παίζει με πλάκ τον Αγαδάκο. Δύσκολη προσπάθεια μέσα και αυτή. Αυτό δεν σταματείται μέχρι στιγμής. Έβαλα ακόμα 3 ίδια. Κουσιωρίς χαμηλά έβαλα. Είναι 3 παίκτες πάνω στον Πολύδωρο. Και ένα σκόνιζε το φάουλ. Πολύ για τη Ρεμάλ. Τέταρτο φάουλ για τρίτο φύλλο. Δεν έχει άλλο να δώσει. Μέσα η πρώτη. Η δεύτερη, Παπά στο rebound. Βάλα στον Καστρίνιο. Πιέζει ψηλά η Ρεμάλ. Την Τζόγλου. Φίνει στον Κουτσονά. Πιέζει στα πόδια του Αδάκου, όχι του Πολύδωρου. Τι πράγμα να μπερδεύω και τους δύο. Αν δεν θα κερδίσει κάτι. Τους γορείς, για τρεις ο πρόεδρος. Ούτε τώρα. Θετικό rebound, ακόμα ένα. Καλάθι δεν θα έρθει. Μπάλα έξω. Λυκόπουλος. Κουσχωρής. Ξανά για τρεις ο Χριστόφορος. Θετικό rebound, ο Ναυπλιώτης. Θα λύσει εκείνος το γορδιοδεσμό. Τη διαφορά στους 6. Τώρα το σπίτι του Ναυπλιώτη. Στην τελευταία περίοδο 3,5 λεπτά. Ανάγος. Είναι και το χώρο που ήθελε. Καστρίνιος κλείνει και Κουσχερίς πάνω του. Καστρίνιος για 2. Αυτή τη φορά αστοχός. Ευκαιρία για τη Ρεμάλ να μειώσει. Κόπουλος. Για 2 Αλέξανδρος. Δύσκολη προσπάθεια. Εύστοχη και αυτή. Time out τρίτο φύλλο 54-58. Επίσης δεύτερο το time out, 3 λεπτά και 2 δεύτερα στο ρολόι εδώ στην Ζωφριά. Κουτσονάς στους 4 πόντους τη διαφορά, βγάζει πείσμα η Ρεμάλ. Ανάγκος βήματα κατοχή για τους Μαδριλένους. Αν βάλουν τα λάθη εδώ μειώνει τη διαφορά στους 2 στον πόντο. Εδώ το φίλο νομίζω έχει δυσκολευτεί κυρίως αμυντικά στο δοσμό. Έχει αφήσει πολλές δεύτερες ευκαιρίες από τις θετικά rebound. Φάουλ του Παπά, κακό, βολές για την Ρεμάλ. Μέσα η πρώτη. Στους 5. Κοιτάξτε τι του κάνει εδώ η μπάλα. Αγαδάκος δεν συγκρατεί. Τσανικίδης κλέβει. Τσονάς. Πέσει ψηλά ο Πολύδωρος. Συγχρόνεται και το φάουλ. Τέταρτο τελευταίο που είχε να δώσει και η Ρεμάλ. Αναφορά από το πλάι, Σανικίδης, Πανάγος, απρόστος ξανά εκείνος. Δεν είχε προλάβει να βγει απ' έξω, οπότε νομίζω ήταν εκτός των 4 γραμμών, όταν υποδέχθηκε την μπάλα. Ας προσεξίες και χαζά λάθη από τον Πανάγο. Εδώ στο τέλος, νομίζω έτσι όπως πάει το μάτς, θα κρυθεί στις λεπτομέρειες.
Λίδωρος κερδίζει χώρο και βάζει το καλάθι με ταμπλό. 57-58. Ο Λίδωρος οδηγεί. 7 υπόλοιπους στην τελευταία περίοδο. 1-55. Καλάθι από κοντά, απάντηση από τον Κουτσονά. Νομίζω πως έχει πάει το μάτς. Δεν μπορεί να πούμε ότι κάποια από τις δύο ομάδες θα το κλέψει. Και οι δύο έχουν τα καλά τους και τα κακά τους διαστήματα. Τίποτα από τον αθλήτη. Σαν στους έξι βοηθούς εκείνος. Τώρα μην πετάξει την πηλιά. Μέχρι στιγμής το πάνω χέρι έχει το κύτρο φύλλο. 59-60 υπενθυμίζω. Φάουλ και δύο βολές για τον Κουτσονά. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Λοιπόν, το Αγαδάκος, η μπάλα στον Αφλούτη με καλάθι περνάει μπροστά εδώ η Ρεμάλ. 59-60. Λουκόπουλος, παπά στο μακάρισμα του. Του δίνει τον αριστερό. Τον αριστερό διάδρομο. Αλλά στον Πολύδωρο κλείνουν δύο πάνω του. Του να δεις δίσταση, έκανε λάθος. Πανάγος τον ευδιασμό. Προσπίθηκε και έβαλε μεγάλο καλάθι στους 3 πόντους η διαφορά. Λουκόπουλος 49 δεύτερα, θέλουν τρίποντο εδώ οι Μαδριλένοι. Ένα γρήγορο δίποντο το οποίο δεν θα έρθει. Και τριμμένο φάουλ και βολές για τον Πολύδωρο. Μέσα η πρώτη. 60-62. Συγγίζει 200 χιλιάδωρα η μπαλά. Μέσα και η δεύτερη. 2 στις 2 από τον Πολύδωρο. Και φτάνει τους 9 πόντους. 61-62. Μισό λεπτό. Τσιντζόγλου. Πανάγος. Έχουμε βήματα κατοχή για τη Ρεμάλ. Time out για εκείνους. 25,6 επιστρέφουμε από το time out. 61-62. Και να μπει στην επαναφορά. Ναφλιώτης, Λουκόπουλος. Παλαγαμιλά στον Πολύδωρο. Κλείνουν τρεις παίχτες πάνω του. Κουλιαμπής, Αγαδάκος από τις βολές. Μπάλα δεν παίρνει στο καλάθι. Φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Κουτσονά στα γραδιά το φάουλ. Δύο μεγάλες βολές για τον ψηλό. Με μία ισοφαρίζει, με δύο δίνει προβάδισμα στη Ρεμάλ. Άστοχη η πρώτη. Έξω και η δεύτερη, επιθετικό rebound. Χαμηλά η μπαλά, Αγαδάκος, προβάλλεσμα για τη Ρεμάλ. Time out, το τρίτο φύλλο. 12,5 στο ρολόι. Συμπληρωμένα όλα τα ομαδικά. 63-62, Καστρίνιος είναι παράλληλα με την baseline. Καλή άμυνα από τον Αγαδάκο. Στο αγαπημένο του fadeaway, άστοχο. Κατοχή για τη Ρεμάλ, η άμυνα βγαίνει. Δεν είχε τα γεμάτα ρεμάλ, επαναφορά με τον Ναφλιώτη. Κουλιαμπής,
Μεγάλη πάσα, δεν προλάβει να κάνει φάουλ το φίλο. Μεγάλο ροζ για τη Ρεμάλ. Απόδραση από τη Ζωφριά. 63-62.